Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Άκυρο Τατού, μια καινούργια σειρά για το 2024, καλή χρονιά, πρώτο βίντεο για φέτος. Σε αυτή τη σειρά θα φέρνω εσάς, τους subscribers μου, για να τους κάνω ένα άκυρο τατού. Δεν θα ξέρει το άτομο που του κάνω τατού τι τατού θα του τύχει μέχρι να ανοίξει τα μάτια του στο τέλος. Αν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στο επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε με στο Μια Ουρέ στο Instagram και στείλτε μου μήνυμα για να είστε εσείς οι επόμενοι. Υποδεχτείτε την πρώτη μου καλεσμένη, την Μέρη! Σκοτώθηκε η πρώτη μου καλεσμένη, το ποδαρικό δεν πήγε καλά η αλήθεια. Θα ζήσω. Τη Μέρη τη γνώρισα στο Gameathlon. Καλά είναι. Και τις έχω ξανακάνει τα του. Οπότε ήταν το κατάλληλο άτομο να έρθει σήμερα πρώτη σε αυτή την εκπομπή. Γεια σας! Είμαι η Μέρη και είμαι 24 χρονών και ήρθα για το άκυρο τατού της Μια Ουρέ. Τι θα το πιστεύεις ότι θα σου έχω ετοιμάσει? Γενικά σου είπα ότι μ' αρέσουν τα άνιμε. Μ' αρέσει ο Stitch από το Λίλο και Stitch, όσοι το ξέρουν. Και οπότε φαντάζομαι ότι θα μου έχεις βάλει κάποια έτσι cute, όχι πολύ μεγάλα, μικρά, ωραία σχεδιάκια. Είναι κάτι που δεν θα έκανες άμα το τύχαινες. Ποτέ στη ζωή σου. Ποτέ στη ζωή μου. Μία μαϊμού. Μία μαϊμού. Πού θα το κάνουμε? Λογικά θα το κάνουμε στο χέρι. Θα την ξέρετε και από άλλα βίντεο που κάνει τη δαιμονισμένη. Μόνο. Μόνο. Τι άλλα βίντεο έχει κάνει? Έχω χλαπακιάσει ένα ολόκληρο σουβλάκι. Εντάξει, έχω κάνει διάφορα, αλλά δεν βαριέσαι τώρα. Δεν ήρθαμε για αυτά, ήρθαμε για σένα. Και έχει καιρός μαλλιά, οπότε λέω τι πιο κατάλληλο, ξέρω εγώ. Stop! GNTM. Ήρθα στο GNTM. You will be on the top. Παίζει να είναι μια παράνοια αυτό το βίντεο. Είσαι έτοιμη να δεις τη σχεδιάκια που σου έχω φτιάξει? Θα τα δω. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι για να δεις ποιο τατού θα κάνουμε. Βασικά εσύ δεν θα το δεις, εγώ θα το δω. Εσύ θα το τύχεις όμως. Εντάξει. Έχουμε εδώ 6 ποτήρια. Κάτω από το κάθε ποτήρι έχει ένα σχέδιο τατού. Εσύ θα σηκώσεις τα 5 ποτήρια, θα δούμε τα σχέδια και όποιο μείνει τελευταίο είναι αυτό που θα κάνεις τατού. Έχουμε 3 μπλε που είναι και το αγαπημένο σου χρώμα, όσο ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι το μπλε είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Έχει τα καλά από κάτω. Okay. Οπότε θα ξεκινήσω με τα κόκκινα. Ωραία. Και θα αφήσω τελευταία τα μπλε. Ποιο κόκκινο θα διαλέξει για πρώτο? Α, μπέμπα, μπλομ του κήθε, μπλομ, μπλιμ, μπλομ. Το σχέδιο που είχε από κάτω. Οπότε αυτό αποχωρεί. Πώς σου φαίνεται σαν επιλογή? Θα το έκανες γενικά? Ναι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Το επόμενο. Πες ένα αριθμό, 2 ή 1? 2. Έλα, κιούτι! Το νούμερο 2 είναι ένα φαντασματάκι. Κλασικό σχέδιο. Άρα θα βγάλουμε και το τελευταίο κόκκινο. Ναι. Αλήθεια τώρα. Μην μου πεις ότι είναι αυτό που νομίζω. Είναι το... Είναι το σύμβολο του Fairy Tail. Που το έχει και σε κολλιέ, παιδιά. Είναι το αγαπημένο σου άνιμε. Τι συμβολίζει γενικά αυτό στο άνιμε? Στα Fairy Tail, γενικά, ο δεσμός της φιλίας και της οικογένειας είναι πάνω απ' όλα. Επειδή έχει μεγάλη σημασία και για μένα, έτσι. Σημαίνει πολλά η οικογένειά σου για σένα. Και οι φίλοι. Θεωρώ ότι οι πολύ καλοί μου φίλοι σταματάνε να είναι φίλοι και είναι οικογένεια. Έλα ρε, γλυκούλα. Η γλυκούλα, παιδιά, το πιο γλυκό κορίτσι έχω πάρει εδώ πέρα. Αν θέλετε κι εσείς να κλείσετε ραντεβού, στείλτε μια ώρα τα του, ξέρετε. Ξέρετε? Ξέρετε. Ξέρουνε. Α. Έχουμε 3 μπλε ποτήρια. Ποιο λες να είναι το τυχερό που θα μείνει? Για λέω αυτό πρώτα. Για να δούμε. Είναι ο Calcifer από το Howl's and the Moving Castle. Okay. Και τώρα είναι η τελική απόφαση. Θα τα κρίνει όλα, θα κρίνει ποιο τατού θα κάνεις. Αυτό. Μα δεν το πιστεύω. Δες μου τι θα βάλω τα κλάματα. Όχι, δεν νομίζω. Είναι αυτό εδώ το γλυκούλι, το τερατάκι. Τα καρβουνάκια από το The Spirit of the Way, δεν είναι? Ναι. Ωραία. Να κλάψω τώρα και μετά. Ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι θα χαρίσω, επειδή ξέρω ποιο είναι το τελικό. Εδώ είναι το σχέδιο που θα κάνουμε και θα το δω μόνο εγώ. Εσύ δεν θα το δεις αυτό. Παίρνω το σχέδιό σου. Να το ετοιμάσω. Ήρθε η ώρα να βάλεις την μπαντάνα στα μάτια σου. Γιατί προφανώς δεν θα ξέρεις τι θα σου κάνουμε. Έχεις άγχος? Ελπίζω να μην είναι βλακεία. Ελπίζω. Τοπ. Βλέπεις? Όχι. Πόσα είναι αυτά? Ποια? Τα δάχτυλα έχω. Σηκώσει 2 δάχτυλα. Δεν βλέπω καν. Έχω σηκώσει 2 δάχτυλα και σου λέω πόσα είναι αυτά. Ωραία, πόσα είναι αυτά? Δεν βλέπω, ρε παιδάκι μου. Πόσα δάχτυλα? Τι να δω? Ξέρω εγώ, 5, 10, 20, 30. Ξέρω εγώ πόσα είναι. 30 δάχτυλα, μωρί, έχουμε. Αν είσαι χελωνονιτζάκι. Μην κοιτάς. Το σχέδιο που κέρδισε η Μέρη είναι αυτό εδώ. Αχ, είναι τέλειο, ρε.
Δεν θα αρέσει τη μάνα σου. Τι λες να πει η μάνα σου? Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι λέει η μαγκακή? Είναι πολύ αστείο να σε κοιτάω και να μην μπορώ να σε κοιτάξω, ρε φίλε. Εγώ τι να πω κιόλας. Σας αρέσουν τα καινούργια μου γυαλιά, κούκλα? Λοιπόν, έλα. Είμαστε στο καφενείο, είναι. Κούκλα, σ' αρέσει το καινούργιο μου τατού? Έχω κι άλλο. Σκληρό καλή. Πόβοι άντρες πελάτες μου. Τι λες να πει η μάνα σου, ρε, για αυτό το τατού? Θα σου πω κάτι άλλο. Προχτές απλά ζωγράφισα εδώ στο γόνατό μου κάτι βλακίες. Ναι. Και επειδή ήμουνα με το σορτσάκι, πέρασα από το πλάι της, βλέπει το γόνατό μου, λέει, τι είναι αυτά? Λέω, α, τίποτα, κάτι που ζωγράφιζα. Καλά, η ψυχή της ξέρεις που πήγε. Ναι, ναι, ναι. Και τα είδα και νόμιζα ότι ήταν τατού και ήταν σε φάση... Θα με πεθάνει αυτό το παιδί. Και τώρα που θα έχει κάνει όντω τατού και μου κάνει λέει μίμηση μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο για κακοποίηση. Θα πάω να το πω στη μαμά μου. Θα ήθελα αυτό το τατού. Και ξέρεις, η μάνα μου είναι τρελή. Ναι. Τρελή. Και εσύ λίγο τρελή. Εγώ. Είσαι λίγο. Ευχαριστώ. Εντάξει, έχει δει και τα άλλα. Την προηγούμενη φορά που τα είδε, επειδή είχαμε κόσμο στο σπίτι. Δεν έκανε σκηνή. Γι' αυτό να δείχνετε τα τατουά σας στους γονείς σας με κόσμο στο σπίτι που δεν θέλουν να ξέρεις. Εντάξει, εγώ κιόλας μετά από 2 μέρες έφυγα από Αθήνα γιατί πλέον μένω Θεσσαλονίκη. Αν φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, κάντε subscribe. Θα έπρεπε να έχετε κάνει ήδη. Πες μας ένα μέρος να φας στη Θεσσαλονίκη, γιατί μου αρέσει πολύ το φαΐ. Πολύ ωραία. Καλά καφούμενα. Top. Στον Εύωσμο είναι ένα το ο Μεζεδόκηπος. Πηγαίνουμε συχνά εγώ μαζί με τον Γιώργο, τα γόρη μου, και τρώμε εκεί. Όχι, Παναγία μου, το ακούω. Το ακούω, λες. Έρχεται ο θάνατος μου. Θα πεθάνω. Καλά καθόμουν, ναι. Ναι, τρομερό φαγητό. Για γλυκό. Έχεις πάει στο Cookie Man? Όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Να σας πω πρώτον πώς γνωριστήκαμε. Εγώ με τη Μέρη. Για πες. Σε ένα άκυρο πάρτι την πρωτοχρονιά. Εντελώς άκυρο, γιατί εγώ δεν ήμουν καλεσμένη. Απλά ήρθα σαν plus one. Τα μάτια μου. Γνώρισα τη Μέρη την πρωτοχρονιά σε ένα πάρτι. Πρωτοχρονιά για 2023. Top ήταν ωστόσο. Και αυτή είχε μπλε μαλλιά. Και εγώ είχα ροζ. Αλλά είχε και μπλε φόρεμα και μπλε παπούτσια. Όχι. Είχα κάτι μόβ πολύ ωραία παπούτσια. Μόβ. Αλλά ήσουν μπλε γενικά. Το φόρεμα ήταν μπλε. Ήταν όλα μπλε. Γενικά όσο ροζ είναι αυτή, εγώ είμαι άλλο τόσο μπλε. Μη σου πω και διπλά σου. Ναι, αλλά τώρα είσαι ροζ το μαλλί. Και τέλος πάντων, εγώ είμαι πολύ άβολη στα πάρτι και τα λοιπά. Και έρχομαι εκεί και είναι αυτή μπλε. Και εγώ ήμουν αντιμένη στα ροζ. Και λέω εντάξει, perfect. Τέλειο, βρήκα ένα άτομο το οποίο θα μιλήσω σήμερα. Και ήρθε. Βασικά αυτή και μου μίλησε και μου έπιασε την κουβέντα. Full. Βασικά άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα και πηγαίνω κατευθείαν και την πηγαίνω και τη λέω: Wow, είσαι κούκλα, είσαι πανέμορφη. Τι όνομα είναι αυτό, ξέρω εγώ. Εντάξει, εσύ είσαι όλα στα ροζ, εγώ είμαι σε όλα τα μπλε. Εντάξει, κάνουμε τέλεια ντουέτα, τη λέω. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε μια αγάπη, έτσι πολύ εύκολο σε αυτό το πάρκο που εγώ δεν ήξερα κανένα, που γνώρισα κάποιον. Βέβαια μετά εγώ επειδή εκείνο το βράδυ δεν ήπια πολύ, εντάξει. Ήπια πάρα λίγο. Πολύ. Όχι. Ναι. Όχι. Λίγο ήπια ρε παιδιά. Απλά ήπια διαφορετικά ποτά. Καλά όλοι είχαν πιει σε αυτό το πάρτι. Άμα πίνεις κόκκινα, άσπρα, κίτρινα, μπλε, θέλω να πω μαύρα, άσπρα. Τι. Τι πίνεις εσύ, ουράνια τόξα? Εσένα τι σου φαίνεται, ας πούμε? Να σου πω το πότε θα το κάνουμε. Τώρα. Άντε. Λοιπόν. Ναι, αλλά τώρα δεν πρέπει να με κάνεις να γελάω. Γιατί? Γιατί άμα κουνηθείς και σου φύγει και μου κάνεις χάλια σχέδιο. Δεν θα, το σχέδιο που θα σου κάνω είναι τέλειο. Δεν γίνεται να σου κάνω χάλια σχέδιο. Λοιπόν. Αγχώνεσαι. Λοιπόν, στο πατάω, ε. Ναι. Πήρα τη συγκατάθεση τώρα σε βίντεο, οπότε δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση. Α. Νόμιζα ότι θα πονάει περισσότερο. Καλά είσαι. Ναι, ρε, νόμιζα θα πονάει περισσότερο. Λολ. Έλα ρε, ούτε την άλλη φορά έχεις πονέσει πολύ. Με πόναγε, αλλά επειδή είναι κιόλας και εκείνα τα σημεία, κυρίως το νιώθα σαν κάψιμο, όχι σαν πόνο. Ναι, και τώρα πώς το νιώθεις? Δεν ξέρω. Απλά λες και κάτι με ψιλοτρυπάει. Και λέει, δεν θα το δω μέχρι να βγει το βίντεο, φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Δεν γίνεται, ρε μαλάκα, αυτό, αφού το έχεις πάνω σου. Ναι, αλλά μπορώ να το επιβάλλω να μην το δει μέχρι να βγει το βίντεο. Τι λες, ρε, έχεις τόση αυτοσυγκράτηση. Δεν κατάλαβα τι
Για κάτι που θα είναι για πάντα πάνω σου, δεν θα το δεις. Ωραία. Θέλεις να βάλουμε ένα στοίχημα? Όχι, γιατί θέλω να το δεις, να έχουμε την αντίδραση. Πες το έτσι. Να πούμε εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι κάνεις και edit εσύ. Gaming video. Όχι μόνο. Όχι μόνο, αλλά κυρίως. Άστα, τα πάντα κάνω πλέον. Τα πάντα κάνω, λέει, για να βγαίνει το ψωμί. Έμα. Θεωρείς ότι έχει μέλλον το ίντερνετ? Είναι μόνο το μέλλον το ίντερνετ. Εκτός κι αν κανένας κομίτης πάει και πέσει πάνω σε κανένα δορυφόρο και εκεί απλά μετά θα έρθει το χάος. Γιατί έχει μάθει όλος ο κόσμος να λειτουργεί τόσο πολύ πλέον με το ίντερνετ που μετά, μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά, πιστεύω ότι απλά θα πάθουμε τραγική ζημιά, γιατί θα είναι μεγάλο το σοκ και δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αυτό θεωρία συνωμοσίας εδώ με τη μέρη. Δεν είναι συνωμοσίας, ρε φίλε, είναι απλή λογική. Σελίδες θα πέσουν, επιχειρήσεις θα καταστραφούν. Δεν θα έχεις εσύ δουλειά, δεν θα κάνεις YouTube, δεν θα βλέπουμε εσένα. Ούτε καν αυτά που έχεις ανεβάσει δεν θα μπορούν να δουν. Ναι, όντως, μαλάκα, πάει τότε η ζωή μου όλη. Πόσο πόνεσαι από το 1 μέχρι το 10? 2. 2? Αλήθεια? Ναι. Αχ, ανυπομονώ να το δεις. Εγώ πάλι όχι. Όχι. Φοβάμαι ότι μου έχεις κάνει βλακία. Και πώς θα βγω έξω στον κόσμο, σκέφτομαι. Και τι μαγιό θα βάλω το καλοκαίρι, θα πρέπει να βάλω ολόσω μου. Τι λες, ρε? Αφού ξέρεις που έρχεσαι. Όχι, εντάξει. Ήρθε η ώρα να δεις τι τατού σου έτυχε και τι σου έκανα. Ορίστε. Μπορείς να δεις. Το καλό που σου θέλω. Ναι. Εντάξει. Πιστεύω θα είσαι ικανοποιημένη. Με βλέπεις πως όλο μου. Σε έτσι βλέπω. Γιατί δεν είναι καλό. Δεν θα μου ξαναμιλήσεις. Να ξέρεις, έχω βαρύ χέρι. Όχι, εντάξει, όχι βία στα γήπεδα. Κοίτα, εγώ πιστεύω θα σου αρέσει. Λοιπόν. Αν δεν σου αρέσει θα κλάψω. 3, 2, 1. Μαλ. Δεν σου έκανα άνιμε, έτυχε στο Stitch. Τι λες τώρα? Μην μου τα ακουμπήσεις, μην μου τα ακουμπήσεις. Δεν το ακουμπάω, με έχεις πρίξει. Συγγνώμη. Πώς σου φαίνεται? Καλύτερα. Είναι ωραία. Δεν με χτύπησε τελικά. Τι? Όχι, είναι ωραία, αφού είναι ωραία. Πόσο λες να νευριάσει μαμά σου από το 1 μέχρι το 10? Κοίταξε να δεις, δεν θα της το πω. Απλά θα το δει. Κάποια στιγμή, όποτε το δει. Όταν τύχει. Θα το κάνω να είναι πάλι με κόσμο. Με κόσμο, για να νευριάσεις. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τατού, ξέρετε, είναι από το e-tattoo. Το έχουμε στην περιγραφή, όποιος θέλει να τσεκάρει πράγματα για τατουάζ. Για να βλέπεις αλλά ένα κιτ πλασματάκι σαν και αυτό εδώ και μετά κοιτάς αυτά τα μπάντας εδώ πέρα. Τατουάζ και λες σε ποιο universe βρισκόμαι τώρα. Έλα ρε, αυτό είναι ωραίο, η αντίθεση. Ναι, μια χαρά το έκανε το τατού εμένα, γιατί με πονάει τώρα, δεν ξέρω. Τώρα σε πονάει. Εγώ ανησυχώ. Εγώ μπορεί να μην έχω σκληρά τατού, αλλά είμαι. Έχεις σκληρά τατού εσύ, έτσι cute. Cute, αλλά είμαι σκληρή. Θεωρείς ότι θα έρθουν κι άλλοι να κάνουν άκυρο τατού? Θα είναι κι άλλοι τόσο τολμηροί σαν κι εσένα? Όχι, κανένας δεν είναι τόσο τολμηρός όσο εγώ. Ναι, όντως. Οπότε θα πρέπει να ξανακάνεις πάλι με εμένα. Τότε θα ξανακάνεις. Μπορεί. Το δέχομαι. Δεν ξέρω. Έλα, το σχέδιο πόσο του βάζεις, δεν σ' αρέσει? Η αλήθεια είναι ότι το σχέδιο είναι καλό. Γράψτε κι εσείς κάτω από τα σχόλια. Τι θεωρείτε, ότι είναι καλό, ότι είναι κακό? Εμένα μου αρέσει πάντως πάρα πολύ. Αφήνω το Instagram της μέσης εδώ αν θέλετε να τσεκάρετε και το δικό μου μια ουρέ. Ακολουθήστε με για να έρθετε στο επόμενο βίντεο. Bye! Γεια! Yeah.